Φίλε και φίλοι, γεια σα. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο από Taki Chan Stories. Σήμερα θα σας πω πώ έμπλεξα με αυτό. <laughs> <laughs> Γι' αυτό ξεκινήσαμε και έτσι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, σήμερα έχω εδώ πέρα τι σημειώσει μου όπω κάθε φορά. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα πριν ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω σε όλους όσους θέλουν να κάνουν τατουάζ από μένα είμαι στο barcode tattoo. Θα με βρείτε εκεί πέρα, μπορείτε να πάρετε εκεί τηλέφωνο, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε μένα, όπως θα ζητήκατε. Uh, ναι, πάμε παρακάτω, με τους πίνακες. Θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είδα ότι από το προηγούμενο επεισόδιο και το προπροηγούμενο, αλλά από το προηγούμενο επεισόδιο ένιωσε ο κόσμος λίγο σαν να με λυπάται, ξέρω εγώ, και ζητάγανε πίνακες. <laughs> <laughs> το θέμα είναι ότι δεν έχω άλλους πίνακες τώρα αυτή τη στιγμή να πουλήσω. Α, κάτσε. Έχω αυτόν εδώ τον πίνακα. <laughs> <laughs> Περνάει και ο παλιατζής. Ε, έχω αυτόν εδώ τον πίνακα, τον έχω κάνει παλιά, είναι με κόπτικ. Βλέπεις το βουνό, Φούτζι είναι έξω από το κάδρο. Άμα θέλει κανείς να το αγοράσει και αυτό για πούλημα είναι. Απλά το είχα κρεμασμένο εδώ. Έτσι να υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, πάει και αυτό με τους πίνακες. Όποιος θέλει οτιδήποτε με, με, βρίσκει στα social. Α, ναι, μην ξεχάσω το πιο σημαντικό απ' όλα. Την Παρασκευή, σε μερικές μέρες δηλαδή από σήμερα, έχουμε live με το Fire O'San στο, στο, Γκαγκάριν. Εκεί, πραγματικά, επειδή δεν έχω τώρα του πίνακες αλλά θέλει να στηρίξει, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι απλά έλα στο show μας Θα δει τι γίνεται. Έχω καιρό να κάνω ένα show έτσι να μετρήσει τόσο πολύ όσο θέλω και να περάσουμε καλά. Και με τον Φάιρο είναι η καλύτερη ευκαιρία. Έχουμε κάνει πρόβε, είμαστε έτοιμοι. Σα περιμένουμε εκεί. Α, ναι, και σχετικά τώρα με το κανάλι, με το YouTube, πριν μπούμε στο επεισόδιο, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι απλά για τη, για τη στήριξη, που, για τους πίνακες, που συμβουλές από τα comments σας που παρακολουθείτε, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά που φτάνουμε σιγά σιγά προς τους 50.000 subscribers, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σα ευχαριστήσω. Θα σα φέρουμε καλό πράγμα. Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα και ο λόγο που γίνεται όλο αυτό με το κανάλι έχει να κάνει με το σημερινό βίντεο. Για, το, για ποιο λόγο έμπλεξα με τον Παγκλαμαδάκι και να δείτε από πού ξεκινάνε οι ιστορίε και ότι το νόημα σήμερα. Μπορεί σήμερα να είναι μια ιστορία για το πώ έμπλεξα εγώ με τον Παγκλαμαδάκι, αλλά το νόημα τη ιστορία έχει να κάνει με τα όνειρά μα και αυτά που είναι σημαντικά για μας. Λοιπόν, σήμερα το επεισόδιο δεν είναι τόσο βαρύ όσο τα άλλα, αλλά είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εγώ από πιο πιτσιρικάς και λόγω του αδερφού μου, του Βαλάντη, είχα μία αγάπη για το βίντεο, για τη δημιουργία βίντεο, <coughs> για το μοντάζ, το γύρισμα, μέχρι και το, να, ε, τον ηθοποιό. Και πάντα, όποτε έβλεπα βιντεοκάμερα, όποτε έβλεπα μικρόφωνο, όποτε έβλεπα κάποιο μέσο καταγραφής τέλος πάντων, πάντα ήθελα κάπως να μπω σε αυτό το έργο. Ήθελα να έχω κάποια δουλειά πίσω από τις ταινίε, ήθελα να έχω μια δουλει... ε, το όνομά μου να μπλέκεται πίσω από πράγματα που θα μείνουν στην ιστορία. Δεν ξέρω γιατί το πάθω αυτό. <laughs> το παθαίνεις αυτό. Δεν είναι κάτι που το κάνεις από μόνος σου. Λοιπόν, κάποια στιγμή μετά από ένα σωρό απόπειρες τα έχω εδώ όλα σημειωμένα παιδιά α, βρέθηκε στα χέρια μου ένα κινητό που έγραφε βίντεο υπήρχαν κάποια applications που μπορούσες να κάνεις ένα υποτυπώδη μοντάζ να... Να φτιάξεις, ας πούμε, ένα μικρό movie και ας είναι μούφα, αλλά μπορείς να το κάνεις αυτό με ένα κινητό. Γιατί για να κάνεις κανονικά αυτή τη φάση χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Πριν αυτή η φάση που κάνουνε το βίντεο σινεματόγραφοι, τα περισσότερα που βλέπετε στο YouTube γίνονται με κινητά, να το ξέρετε αυτό. Ε, η εκπομπή που βλέπεις σήμερα εδώ γίνεται με κινητό. Έτσι, λοιπόν, πριν το κινητό γίνει μια φάση στάνταρ που μπορείς να βγάλεις εικόνα, Κάποια στιγμή, εγώ γύρω στο 2015, άρχισα να ασχολούμαι με μια, φασά... με μια, φασούλα. Είχα κάποιους φίλους, κάποια παιδιά, καλή τους ώρα εκεί που είναι και τα δύο. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου και στο Μάνο και στον Πανάγο. καθόμασταν στο σπίτι μου και μου έρχεται με μια ιδέα, ε, εφόσον καθόμαστε, καπνίζουμε, πίνουμε και δεν κάνουμε τίποτα, με το κινητό να γράφαμε για πλάκα ένα βίντεο. Ότι και καλά, σαν ταινία. Χωρί να υπάρχει ούτε κάποιο script ούτε τίποτα. Έπαιρνα το κινητό. Θα μου πει πιρετάκι για τον Παγκλαμά, είπε ότι θα μα πει. Ναι, άκου. <laughs> Έπαιρνα λοιπόν το κινητό και έλεγα στο φίλο μου: πες αυτό και κάνε τα φρύδια σου έτσι. Μου λείπουν να κοιτάω στην κάμερα. Δεν ήξερα κι εγώ στην αρχή. Το έλεγε αυτό, έκανε τα φρύδια του έτσι, μετά πιάνε τον άλλο να. Εσύ πε αυτό και κάνει έτσι. Το έλεγε, έκανε έτσι. Μετά του έλεγα κράτα αυτό και πατά το κουμπί. Όταν σου πω, πάτα το. Έκανα και εγώ τα δικά μου, έκανα και εγώ έτσι. Και μετά τα έπαιρνα και τα ένωνα με το άλλο το προγραμματάκι μέσα. Ναι. Και βγήκε το πρώτο άρρωστο χρήμα, ένα επεισόδιο. Βγάλαμε ένα επεισόδιο, μια σκηνή, α πούμε, που έρχονται δύο άτομα σε ένα σπίτι και το ανακοινώνουν του ανθρώπου. Σα λέω ότι έχει την ιστορία. Το ανακοινώνουν ότι, έχει, ότι ο πατέρα του έχει πεθάνει και ότι πρέπει να υπογράψει κάτι χαρτιά για την κληρονομιά. Αυτό του λέει ότι εγώ δεν τα υπογράφω τα χαρτιά αυτά για να σα κάνω χαλάστρα. Και αυτοί του λένε δεν πειράζει, υπάρχει λύση, έρχεται ο αδερφό σου ο δίδυμο. Φαντάσου τώρα αυτό μέσα σε μια σκηνή, μέσα σε ένα σπίτι, γιατί δεν είχαμε και τίποτα άλλο και ήταν και αργά. Και το φτιάξαμε και το ανεβάζουμε στο Ιντερνετ και βλέπει ο κόσμος Και κάνουν full view στο, στο Facebook. Και το ανεβάζαμε στο Facebook κάθε Δευτέρα. Τότε το Facebook ήταν η φάση. Λοιπόν, μετά από λίγο, αφού είδαμε ότι είχε τόσο μεγάλη απήχηση και όλοι το γουστάρανε, κάναμε και ένα δεύτερο επεισόδιο. Και Αρχίσαμε και το φτιάχναμε λίγο, λίγο, λίγο. Την μια φορά έβγαινε 5 λεπτά, την άλλη φορά έβγαινε 4,5, την άλλη έβγαινε 6, την άλλη έβγαινε 2.5. Και όπου του πετύχαινα και είχα κάποιον που ήθελε να παίξει, σκαρφιζόμουν ένα μέρο τη ιστορία να μπορώ να το γράψω με αυτού. Και το έκανα. Epic fail. <laughs> Epic fail. Ήτανε κακό, δεν είχε script, ήταν απέσιο. Υπάρχει και στο... Α, θα αφήσουμε και ένα link από κάτω, να το δείτε αν θέλετε. Είναι, α, εδώ βλέπετε σκηνέ. Τέλο πάντων... Πέρασε λίγο ο καιρός, αυτό ήταν μια αποτυχία και μισή. Όμως, εγώ για κάποιο λόγο πιστεύω ότι είναι καλό αυτό που ετοιμάζω. Οπότε είπα ότι θα κάνω το άρρωστο χρήμα ξανά σε πιο καλή βερσιά. Πιάνουμε με κάμερες, κάνουμε ένα πιλωτικό. Αυτό δεν υπάρχει στο net, να το δείτε, αλλά θα, θα δείτε εδώ πέρα κάποια γυρίσματα που είχαμε κάνει ε, και το μοντάζ. Είναι διαλεγμένοι ηθοποιοί. Εσύ ο Τσίλης. Ποιος ρωτάει, τι θέλεις να μάθει. Λέγε ρε, είσαι ο Καλημέρα αρκετά. Λοιπόν... Και... Κάναμε ένα δεύτερο... μια δεύτερη απόπειρα στο ίδιο σενάριο αλλά αυτή τη φορά με πιο πολλά... πιο οργανωμένο με script. Δηλαδή, είχε μέσα και όπλα α, φανταστικά. Επιστημονική φαντασία και τέτοια. Και... και αυτό. Ένα δεύτερο fail δύσκολο να βρεις κόσμο να παίξει, δύσκολο να βρεις να τους φωνάξεις, όλα fail. Πάει και το άρρωστο χρήμα, το, το δεύτερο, η δεύτερη απόπειρα, δεν βγήκε αυτή. Αυτή δεν την ανέβασα καν. Α, το κεφάλι μου, γιατί μου άρεσε αυτό. Έβλεπα παιδιά όπως είναι ο, Φοκίον Φωκίον που ετοίμαζε τότε την ταινία του, το πρόστιμο, Έβλεπα τότε το, το Φωκίωνα να κάνει αυτό, έχοντας κάνει και κάποιες άλλες δουλειές πίσω του, που κάποια πράγματα έχουν πλάκα μέσα σε όλο αυτό, για το πώς περνάνε αυτά τα μηνύματα απέναντι. Και γνώριζα και κόσμο, παρακολουθούσα, προσπαθούσα να δω από εδώ, από εκεί. Και με κάνει, μέσα μου, ξέρεις, ακόμα, παρόλο που δεν τα κατάφερα πάνω σε αυτό το τομέα, ακόμα εξακολουθώ να έχω αυτό το όνειρο με, τις, α, με τα βίντεο και τις σκηνοθεσίες και αυτά. Και αυτό δεν ξέρω γιατί, αλλά μου κάνει καλό. Λοιπόν, δώστε βάση τώρα να δείτε τι έγινε. Έσπαγα το κεφάλι μου, φίλε και φίλοι. Πώ θα το κάνω, πώ θα γίνει, πώς θα τα καταφέρω να, να, το, να, να βγάλω μια ταινία, πώ να, να, να σκεφτώ κάτι, τι να είναι για να πιάσει. Και σκεφτόμουν, έσπαγα, έσπαγα το κεφάλι μου. Κάποια στιγμή λέω μέσα μου. Τι είναι αυτό που γουστάρουν όλοι, η μουσική. Τι θα μπορούσε να φέρει σε ένα σινεμά από τα παιδάκια μέχρι και τους γέρους που όλοι ακούνε μουσική, τι μπορεί να τους φέρει στο σινεμά, ένας κοινό παρανομαστής, ένας άνθρωπος ο οποίος να θες να, ακου, να τον ξέρεις αλλά και να θες να τον μάθεις. Με έναν καλό ηθοποιό, μια όμορφη παρουσία, μια γυναικεία παρουσία κιόλας μέσα, Α, με μια σωστή ιστορία που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να δείξει πολλά πράγματα μέσα, μπορεί να έχει μια, μια καλή ιδέα. Και λέω και δεν κάνουμε ένα biopic, μια βιογραφική ταινία του Μανώλη Χιώτη. Είναι ο καλύτερο που πέρασε στην Ελλάδα από τον Μπουζούκη, τουλάχιστον μέχρι τότε, γιατί τώρα υπάρχει και ο Παούρη. Ο καλύτερο που έχει περάσει στην Ελλάδα. Η ιστορία του είναι απίστευτη. Έχει γράψει τόσα κομμάτια. Έχει πάει στην Αμερική. Σκέφτηκα ένα πολύχρωμο movie που να δείχνει και την Αμερική, να δείχνει τα πρώτα χρόνια που γεννήθηκε. À, να δείχνει δηλαδή τη, το μεταξά που έχει η πρώτη δικτακτορία, μετά να δείχνει το έπος του 40 μέσα, να δείχνει ότι έφυγε, πήγε στην Αμερική, μετά ότι γύρισε, βρήκε τη δικτακτορία εδώ πάλι και μετά πέθανε. Ενώ, παιδιά, αυτή είναι καταπληκτική ιστορία. Αυτό πρέπει να κάνω. Έτσι είπα στον εαυτό μου. θα κάνουμε ένα biopic για τον Μανώλη Χιώτη. Ο μεγαλύτερο μπουζουξή που έχει περάσει. Έχει γράψει τα καλύτερα κομμάτια και έχει το πιο τρελό story από όλου. Φαντάσουμε ρε, μπέτε μέσα. Με αληθινή ιστορία. Τρελάθηκα, παιδιά. Βρήκα το νόημα τη ζωή μου. Ξεκίνησα λοιπόν. Μπήκα στο ίντερνετ. Άρχισα να ψάχνω πυροτοδό. Παιδιά, να τα έχω και σωσμένα. Όλα μέσα στο ίντερνετ υπάρχουν. Α, έψαξα σε site, σε forum, το research, λέω τώρα άπειρες ώρες. Σε φάση που μπήκε στο τρυπάκι μέχρι και το παιδί μου. Μέχρι και ο γιος μου μπήκε στο τρυπάκι να δει ποιος είναι αυτός, να ψάχνει, να ακούει καραγκούδια και τέτοια. Γιατί να, να δείτε γιατί. Λοιπόν, Κάποια στιγμή το ίντερνετ το στέρεψε, αφού σου, σας λέω άπειρες ώρες, τα ψάξαμε σχεδόν όλα. Δηλαδή, άντε να μας ξέφυγε δύο-τρία πράγματα που έχουν προσθέσει τώρα. Οπότε ξεκινήσαμε να έχουμε μία εικόνα για τη ζωή του, τι είχε κάνει ο άνθρωπος αυτός. Οπότε μετά άρχισαμε να ψάχνουμε το cast, δηλαδή από αυτούς που παίζουν μέσα σαν χαρακτήρες στην ταινία, ποιοι ζούνε. Έχεις να το ψάχνω. Λοιπόν, παιδιά, βρήκα ότι οι περισσότεροι έχουν πεθάνει και ότι ζουν πολύ λίγα άτομα από τη φάση αυτή. Και ότι... Πρέπει να κάνεις πολύ ψάξιμο για να βρεις τέτοια άτομα που ζουν ακόμα και θα μπορείς να κάτσεις να μιλήσεις μαζί τους. Και τι θα σου πούνε. Οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει να τους βρούμε και να τους κάνουμε αρχικά συνεντεύξεις με βίντεο, να έχουμε δηλαδή και το ντοκουμέντο ότι μας τα είπαν οι άνθρωποι. Έτσι σκέφτηκα. Τέλος πάντων, δεν θέλω από εδώ και πέρα να σας πω τι έγινε ακριβώς, αλλά θα σας πω ένα πράγμα ότι όπου και να κοίταξα, βρήκα μια τεράστια πόρτα μπροστά μου. Την, την, πόρτα όπως δεν την έχεις νιώσει σε κανένα κλαμπ. <laughs> <laughs> αλλιώτικη πόρτα. Που δεν σε... Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Και λέω εγώ τότε μέσα μου... Μαλακία, δεν έπρεπε να το κάνουμε, ας πούμε, για τον Μανώλη Χιώτη. Θα πρέπει να το κάνουμε για κάποιον άλλον, ο οποίος είναι πιο true στη φάση εφόσον και το υπόλοιπο το συνάφιο, λέ, έτσι μου, μου βγαίνει. <laughs> και λέω ποιο είναι ο πιο true από όλου, λέω ο Μάρκο. Να κάνουμε για τον Μάρκο. Πάμε να ψάξουμε για τον Μάρκο να δούμε πράγματα. Και όπω λοιπόν άρχισε αυτό το άπειρο ψάξιμο μέσα στο ίντερνετ, κάποια στιγμή, όχι πολύ μετά, δηλαδή κάνα δύο μέρε μετά, αφού άρχισα να ψάχνω για τον Μάρκο. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, παιδιά, σας τορκίζομαι. Το μου ήρθε να πάρω ένα παγκαμαδάκι. Να δω τι είναι. Να το πιάσω, να δω πώς είναι και να το έχω και να λέω γράφω την ιστορία για τον Μάρκο. Παιδιά, δεν θα το <laughs> Έτσι γνώρισα τον Παγκλαμά. Τρελάθηκα. Αχ, συγκινήθηκα κιόλας. Σας μιλάω για αγάπη. <laughs> Και από τότε παιδιά αγόρασα ένα παγλαμά, Μετά αγόρασα ένα δεύτερο, άρχισα να γράφω τραγούδια. Αυτά λοιπόν. Έτσι γνώρισα τον παγλαμά. Θα σα πω τώρα και κάποια highlights εδώ για να τελειώσουμε. Το 2018, 5 Απριλίου, έκανα το πρώτο μου release με μπαγκλαμαδάκι. Μόνο μου. Χωρί να έχω γνωρίσει κανέναν ακόμα. Μετά γνώρισα κόσμο. Δέκα. Πόσο. Νοέμβρη, ναι. Το Νοέμβρη του 18 γνώρισα τον κουτσαβάκι. 17 Δεκεμβρίου βγάλαμε και με αγάθωνα. Μόνο αυτό σας λέω. Μέσα σε. δηλαδή από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβρη έκανα και κομμάτι με τον αγάθωνα. Μόνο αυτό σας λέω. Ήταν ο Κουτσαβάκης βέβαια στη μέση. Καλή του ώρα και αυτός. Ρε στην πις Αγάθωνα. Ρε στην πις ο Τύρης Αναστασόπουλος. Πέρασα καλές φάσεις με τα παιδιά. Ε, αυτά. Έτσι έμπλεξα λοιπόν με τον Παγκλαμά. Και που είναι το νόημα λοιπόν της εκπομπής σήμερα. Ότι υπάρχει πολύς κόσμος εκεί έξω, όπου ακολουθάει ένα όνειρο. Είναι καλό να ακολουθάς το όνειρό σου. Και κάποιοι είναι κολλημένοι σε αυτό το ένα όνειρο. Θέλω να κάνω ταινία. Ναι, αλλά εδώ παρουσιάστηκε κάτι άλλο μπροστά σου. Ναι, αλλά εγώ θέλω ταινία. Βρε, ναι, και ταινία, αλλά εδώ μην το αφήνεις τώρα αυτό, γιατί την ταινία μπορεί να μην την κάνεις ποτέ, ενώ αυτό ήρθε μπροστά σου για κάποιο λόγο. Οπότε, όταν κάνουμε ένα όνειρο, το ψάχνουμε, παρουσιάζονται άλλε δουλειέ γύρω-γύρω από αυτό. Αυτέ είναι καλό να μην τι αφήνουμε, γιατί άμα δεν το κάνει αυτό, δεν θα κάνει ποτέ το όνειρό σου. Λοιπόν, αυτά από μένα. Γράψτε μου από κάτω τι θέλετε. Να σας πω καμιά ιστορία. Γράψτε μου από κάτω την άποψή σας για όλο αυτό το story. Στη συναυλία θα σας περιμένω να σας δω εκεί πέρα. Ε, είμαι καλά να ξέρετε. Είμαι μια χαρά. <laughs> Είχα λίγο άγχος αυτή τη βδομάδα. Δεν πέρασα πολύ καλά. Και α, κάντε subscribe, κάντε like, share το βίντεο. Και σας περιμένω σε ένα επόμενο Taki Chan Stories. Peace!